Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύλωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας και χάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίψας φιλάνθρωπε ελέησον ημάς ο Θεός και δε το μέγα ελεός ο δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κυριέησον, κυριέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κυριέησον, κυριέησον, κυριέησον. Θα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Τι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Απόστηλων του ελεώσιου εξαγίου κατ' Κυρίου σου και ενίσχυσον τους δούλους σου τούτους στην προκειμένη διακονία του λαού σου, να καλώς διακονήσατε σε απολαύσωση του μισθού των πιστών και φρονίμων οικονόμων εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς σου της δικαίας. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εσύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομολουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε εν είδη πυρήνων γλωσσών γλανόθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Ευθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Μιεδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Γερδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή δύναμη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Τώρα θα έχουμε τις υπογραφές των νέων υπουργών. Πάμε πάλι και στο Προεδρικό και στην Χρύσα Ρουμελιώτη να την ακούσουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Χρύσα Ρουμελιώτη.
Βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υπογράφει πρώτος, ως ήθιστε. Στη συνέχεια λοιπόν θα ακολουθήσουν υπογράφοντας το πρωτόκολλο για τα νέα τους καθήκοντα όλοι οι υπουργοί που ανέλαβαν σήμερα, ορκίστηκαν. Θα έχουμε την συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου σε μισή ώρα, 45 λεπτά, για περίπου ολοκληρωθεί στη Βουλή. Ναι, ναι, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Προεδρικό Μέγαρο. Αναμένεται να φύγουν πεζίου ψήφιστε. Θα φτάσουν μαζί, στη Βουλή λοιπόν. Εκεί θα υπάρξει η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση. Αναμένεται και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και έχει σαφώς ενδιαφέρον να δούμε το στίγμα που θα δώσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι θα πει στην τοποθέτηση. Εκτιμώ ότι η τοποθέτηση αυτή θα είναι ουσιαστικά μια τοποθέτηση που θα αναδεικνύει και θα παρουσιάζει το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως θα δίνει το στίγμα για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, η επόμενη μέρα με μια πολιτική με σαφέστατα πιο, αν θέλεις, κοινωνικό πρόσημο, πάντοτε βεβαίως σεβόμενοι τις υποχρεώσεις που έχουμε ως χώρα, αλλά θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου, και νομίζω ότι αυτό θα τονίσει ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν περιθώρια, έτσι, βάσει και των θυσιών του ελληνικού λαού, του πρωτογενούς πλεονάσματος που είπες και εσύ στην αρχή.